Πάμε να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Νίκο Σίψα, καθηγητή λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, που είστε μαζί μας και πάλι απόψε. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα νέα δεδομένα που έχουμε πια στη διάθεσή μας. Τα νέα κρούσματα, τον αριθμό των νέων κρούσματων, αλλά και τις εκτιμήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος από εδώ και πέρα. Ο κύριος Τσιόδρας, είδαμε ότι μίλησε σήμερα για ένα φρένο. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν τελείωσε ακόμα. Έτσι, πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε ακόμη στην ανωδική μας πορεία. Όχι βέβαια τόσο απότομα ανωδική πορεία, αλλά ανωδική πορεία. Και πρέπει λίγο ακόμα αυτό το μήνα να κάνουμε υπομονή, το δύσκολο μήνα Απρίλιο, για να ξεπερδέψουμε οριστικά με το πρόβλημα. Αν το κάνουμε αυτό, πιστεύετε ότι ο Μάιος θα είναι ένας πιο φωτεινός μήνας? Να το ρωτήσω ευθέως. Θα ξεμπερδέψουμε από τα μέτρα? Θα ξεπερδέψουμε, αλλά σιγά σιγά, όχι απότομα. Δηλαδή δεν θα βγει ο διαιτητής να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα και θα βγούμε όλοι έξω. Να έρθει σιγά σιγά, ένα-ένα τα μέτρα και με πολύ μεγάλη σύνεση και φιδό. Γιατί αυτό που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση είναι ένα δεύτερο κύμα. Και θα το αποφύγουμε με πάση θυσία. Υπάρχει ο φόβος για δεύτερο κύμα πριν το φθινόπωρο, κύριε καθηγητά? Διότι υπάρχουν και αυτά τα ελπιδοφόρα σήματα, εν πάση περιπτώσει, που έρχονται και που αφορούν στη συμπεριφορά του ιού σε σχέση με τη θερμοκρασία. Όσο μπορούμε να προβλέψουμε, το σενάριο προβλέπει ότι το καλοκαίρι θα έχουμε μια ύφεση της επιδημίας, μεγάλη ύφεση, άρα ο ιός θα είναι πάντα κοντά μας. Και το φθινόπωρο ενδεχομένως θα έχουμε το λεγόμενο δεύτερο κύμα, αλλά στο δεύτερο κύμα θα έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν αντισώματα. Θα έχουμε κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο αντισωμάτων σε όλο τον πληθυσμό. Θα έχουμε στη διάθεσή μας οροεπιδημιολογικές μελέτες και ενδεχομένως θα έχουμε και ένα πολύ καλό φάρμακο μέσα στο καλοκαίρι. Επομένως, ξεκινάμε μια πολύ καλύτερη αφετηρία και αυτό σημαίνει ότι δεν θα φτάσουμε σε τόσο ακραία μέτρα όπως έχουμε τώρα. Είναι τόσο προωθημένα τα πράγματα σε πεδίο επιστημονικής έρευνας που μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε το φάρμακο? Εάν όλα πάνε καλά, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε τα αποτελέσματα μιας κλινικής μελέτης του φαρμάκου Remdesivir, ένα πολύ καλό αντιϊκό φάρμακο για τους κοροναϊούς. Ακούω ότι έχει καλά αποτελέσματα, θα το δούμε όμως. Και εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, θα πάρει έγκριση από τον EMA και θα αρχίσει να παράγεται μαζικά. Στην περίπτωση αυτή, θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, θα έχουμε και στην Ελλάδα το φάρμακο για τους ασθενείς μας. Μακάρι, μακάρι, κύριε καθηγητά. Τώρα, ακούσαμε τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσιόδρα, να μιλά σήμερα για τις ιδιαιτερότητες αυτού του ιού. Δηλαδή, φαίνεται ότι ένα νέο στοιχείο που έχει προσθεθεί στη γνώση μας έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μας επιτίθεται ανάλογα με τα γονίδιά μας και κάποιες ουσίες μπορεί να έχουν να διαθέτει ο οργανισμός μας. Δυστυχώς δεν είμαι πιο ειδική για να το περιγράψω καλύτερα. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Αυτό εμείς οι λοιμοξιολόγοι το ξέρουμε και δεν αφορά μόνο τον κοροναϊό, αφορά κάθε παθογόνο, ας πούμε και τους μύκητες και άλλους ιούς. Ορισμένα γονίδια μας κάνουν πιο ευάλωτους ή πιο ανθεκτικούς σε ορισμένα παθογόνα. Αυτό είναι η ιστορία μας, η φυλογενετική μας από τα χρόνια, από τα χιλιάδες χρόνια εξέλιξη του ανθρώπου. Αυτό δηλαδή δεν έχει να κάνει με την φυσική μας κατάσταση, με τον τρόπο με τον οποίο θρεφόμαστε. Είναι καθαρά γονιδιακό. Είναι πώς γεννηθήκαμε. Είναι και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό. Α, είναι και αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, κυρίως το κάπνισμα, η ηλικία, ενδεχομένως τα νοσήματα που έχουμε, αλλά είναι και τα γονίδια. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Τσιόδρα. Ποια γονίδια δεν το ξέρουμε, μελετάτε τώρα. Α, δεν το ξέρουμε, γιατί το επόμενο ερώτημά μου θα ήταν αν κανείς μπορεί να το μάθει, να γνωρίζει αν διαθέτει αυτά τα γονίδια ή όχι. Αυτή τη στιγμή γίνονται εντατικές γενετικές μελέτες να μάθουμε ποια γονίδια σχετίζονται, αν σχετίζονται κάποια γονίδια με καλύτερη έκβαση της νόσου. Και όταν το μάθουμε, θα μπορούμε πλέον να κάνουμε και το τεστ. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά δεν είναι οι άμεσες προτεραιότητες. Εγώ θα έλεγα η άμεση προτεραιότητα είναι αυτή τη στιγμή να περάσουμε τον Απρίλιο τόσο καλά όσο μέχρι τώρα. Με τα μέτρα που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι αυτό διασφαλίζεται ή θα χρειαστούν, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούμε και ακόμη αυστηρότερα μέτρα? Έχω ένα μεγάλο κίνδυνο που είναι το Πάσχα. Πολύ φοβάμαι ότι το Πάσχα θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες εκτροπές και αν έχουμε εκτροπές το Πάσχα του κόσμου, δηλαδή μαζευόμαστε, συγκεντρωνόμαστε, ψήνουμε κλπ., τότε θα μπορεί να έχουμε και ένα δεύτερο κύμα μέχρι το φθινόπωρο, να το έχουμε το Μάιο. Επομένως, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα ακόμα, δεν έχουμε ξεπερδέψει, δεν έχουμε τελειώσει. Και θα ήθελα μια έκκληση ακόμα στο κοινό, ιδιαίτερα το Πάσχα,
να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Δεν θέλουμε να ανατινάξουμε, να τινάξουμε στον αέρα όλα όσα έχουμε κάνει με τόσες θυσίες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που παρακούσουν οι πολίτες τα μέτρα, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί και ο Μάιος, που από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι ο Μάιος. Ακριβώς. Δηλαδή, μόνοι μας θα χάσουμε τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα, γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο. Ήδη δεν αντέχουμε να μένουμε στο σπίτι μας. Σκεφτείτε να φτάσουμε να χάσουμε και τον Μάιο. Άρα, νομίζω ότι μπορούμε το Πάσχα να το κάνουμε ενδεχομένως το Μάιο, όπως έχει πει και η Εκκλησία, και αυτή τη φορά με τη μεγάλη εβδομάδα να μένουμε στα σπίτια μας όπως είμαστε τώρα. Μάλιστα, και το αρνάκι μας στο φούρνο δηλαδή, με τους στενούς συγγένειες, με τις οικογένειές μας. Ακούσαμε κάτι άλλο επίσης σήμερα, κύριε καθηγητά, ότι πολλές χώρες έχουν παραιτηθεί από τη διαδικασία εχνηλάτησης, η οποία παρόλα αυτά συνεχίζεται στη χώρα μας, αν και με δυσκολίες. Μπορούμε να δούμε κάποια στιγμή αυτή τη διαδικασία να σταματάει, δηλαδή υπάρχει ένα σημείο από το οποίο και έπειτα δεν έχει νόημα να ψάχνουμε το πώς κόλλησε κανείς? Έχει νόημα όταν έχουμε να κάνουμε με νοσοκομεία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αν έχουμε πρόσφατα μέσα στο νοσοκομείο για εχνηλάτιση, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την ένδο νοσοκομιακή διασπορά. Έχει νόημα σε κλειστές δομές, όπως έχουμε τα στρατόπεδα των παράτυπων μεταναστών, τα πηγεία κλπ. Αλλά στην κοινωνική κοινότητα, κάποια στιγμή, όντως έχετε δίκιο, δεν έχει πλέον τόσο μεγάλη σημασία. Και αυτά τα τεστ αντισωμάτων, τα οποία θα μας αποκαλύψουν και ολόκληρη την εικόνα, πότε πιστεύετε θα τα έχουμε στη διάθεσή μας? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά τεστ τα οποία είναι εκεί στην αγορά. Γι' αυτό η Επιτροπή μας έχει 5 εξαιρετικούς εργαστηριακούς γιατρούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν στα εργαστήριά τους όλα τα τεστ. Θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο τεστ, για να μην την πατήσουμε όπως στην Αγγλία που παραγγείλανε μερικά εκατομμύρια τεστ και τώρα ελέγχουν αν είναι αξιόπιστα ή όχι. Εμείς πρώτα θα δούμε αν είναι αξιόπιστα και μετά θα τα παραγγείλουμε. Θα τα χρησιμοποιήσουμε μόλις περάσει η κορύφωση της επιδημίας για να δούμε την έκταση της διασποράς του ιού στον πληθυσμό, πόσοι άνθρωποι έχουν αντισώματα, και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πολύ καλύτερη στρατηγική για τη συνέχεια. Άρα, μέσα στο καλοκαίρι. Και κάτι τελευταίο, πότε αναπτύσσονται τα αντισώματα? Αμέσως αφότου κανείς βρεθεί αρνητικός σε ένα τεστ? Είναι σίγουρο ότι όταν περάσουν 14 μέρες που κρατάει νόσος σε έναν άνθρωπο που έχει ήπια συμπτώματα, σχεδόν και τη 15η μέρα, 16η, αρχίζουν και αναπτύσσουν αντισώματα σύμφωνα με αρκετές μελέτες. Σίγουρα όμως, από την έναρξη των συμπτωμάτων, σε 3-4 το πολύ εβδομάδες, έχει ένα καλό τίτλο αντισωμάτων, τα οποία φαίνεται ότι ενδεχομένως και να προστατεύουν, με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος ο ίδιος άνθρωπος να ξανακολλήσει τον ιό, τουλάχιστον πολύ γρήγορα. Και για πόσο καιρό τα κρατάμε? Αυτό είναι κάτι το ζητούμενο, ήδη το μελετάει η κοινότητα, να δούμε πόσο καιρό μας προστατεύουν τα αντισώματα αυτά. Βέβαια, οι κοροναοί, γενικά από ό,τι ξέρουμε, οι υπόλοιποι κοροναοί, δεν αφήνουν ισόβια ανοσία, δεν έχουμε αντισώματα για πάντα. Αλλά όμως, οπωσδήποτε, για κάποιους μήνες μας προστατεύουν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, κύριε Σύψε, για αυτή τη σύνδεση που είχαμε απόψε.